Άλλη μια τραγωδία βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτή τη φορά ανοιχτά της Κέρκυρας, έχοντας μέχρι αυτή την ώρα απολογισμό ένα νεκρό και 10 αγνοούμενους. Μιλάμε για ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, αφού σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, δύο μέρες πριν τον απόπλου του πλοίου για το πυρεό δρομολόγιο, έγινε εκτεταμένη επιθεώρηση στο πλοίο από τις λιμενικές αρχές, στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, στην οποία επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι το πλοίο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα πυρασφάλειας. Ωστόσο το πλοίο απέβλεψε κανονικά. Παρόμοια προβλήματα είχαν εντοπιστεί σε ελέγχους και πριν ακριβώς ένα χρόνο. Η ασφάλεια στη θάλασσα, η προστασία της ζωής των αυτεργατών, των επαγγελματιών οδηγών και των επιβατών γίνεται θυσία στο βωμό της κερδοφορίας των εφοπλιστών με το θεσμικό πλαίσιο που έχουν θεσπίσει διαχρονικά έως σήμερα όλες οι κυβερνήσεις, το οποίο τροφοδοτεί όλο και περισσότερο την εφοπλιστική ασυδοσία. Απαιτούμε τώρα την πλήρη διαλεύκανση της πυρκαγιάς, απαιτώντας ταυτόχρονα οργανικές συνθέσεις, συνθήκες εργασίας και μέτρα προστασίας με βάση αυτό που σήμερα χρειάζεται και όχι με κριτήριο την κερδοφορία των εφοπλιστών.